Με τον κύριο Νίκο Τζανάκη, τον βλέπετε, καθηγητή πνευμολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Θα συνεχίσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζανάκη. Γεια σας, κύριε Τζανάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Μανολόπουλο. Καλημέρα σας. Και τον κύριο Μανολόπουλο, καθηγητή φαρμακολογίας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μανολόπουλο. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Τζανάκη. Κύριε Τζανάκη, ανησυχείτε με το τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων προχθές. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και σας ανησυχεί εσάς βασικά, γιατί εσάς περιμένουμε να ακούσουμε, ή όχι, είναι κάτι ελεγχόμενο? Το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Και μάλιστα με ρωτήσατε εάν περιμένουμε εντός του καλοκαιριού και όχι το φθινόπωρο την έξαρση. Αυτό δυστυχώς σας είπα ότι με προβληματίζει και είναι πολύ πιθανό να μην μιλάμε για το φθινοπωρινό κύμα, αλλά να μας προβληματίζει κατά πόσο θα βγάλουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι. Φαίνεται λοιπόν ότι ξεκινάει μια επιδημιολογική κρίση, η οποία δεν ξέρω το ύψος της, το υπολογίζω μέσα στον Ιούλιο σύντομα δηλαδή, γύρω στα 2.000 κρούσματα, θα πάμε δηλαδή εκεί που ήμασταν 15 Μαΐου και θα δούμε αυτή η επιδημική κρίση τι θα φέρει από πλευράς σκληρών πανδημικών δειχτών που είναι οι νοσηλίες. Ναι. Οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι. Άρα πάμε, επειδή μείναμε με το στόμα ανοιχτό ακούγοντάς σας, πάμε για 2.000 κρούσματα εντός του Ιουλίου. Ναι, σύντομα. Σύντομα. Το επόμενο δεκαπενθήμερο ίσως. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιες μέρες. Ο μέσος όρος για να πάει 2.000 κρούσματα σημαίνει ότι θα έχουμε και μέρες με 3.000 κρούσματα. Άρα μιλάμε ότι θα έχουμε κρούσματα κατά μέσο όρο γύρω στα 1.500 με 2.000 μέχρι τέλος του Ιουλίου. Τουλάχιστον αυτό μας δίνει με πολύ μεγάλη πιθανότητα το μοντέλο. Και υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα, ναι, αν τα πράγματα εξελιχθούν καλά, εάν κάνουμε προσεκτικές ιχνηλασίες και ανακόψουμε τις ηρωές, εάν βάλουμε μυαλό και δεν κάνουμε γάμους 3.000 ατόμων σε πλατείες χωριών χωρίς κανέναν, θα έλεγα, καμία προφύλαξη, εάν οι ιερείς, αντί να κάνουν δια το άγγονος κηρύγματα εναντίον του εμβολιασμού, κάνουν κηρύγματα υπέρ του εμβολιασμού. Όλα αυτά τα πράγματα, αν τα κάνουμε, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε μια παροδικότητα στο φαινόμενο, ναι, και να επανέλθουμε σε χαμηλότερους δείκτες. Άρα αργότερα μπήκαμε στο τέταρτο κύμα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το ονομάσουμε τέταρτο κύμα, διότι θα φτάσουμε να μετράμε κύματα 100, 200, δεν ξέρω. Προτιμώ να μιλήσω για ένα. Μια επιδημιολογική έξαρση. Άρα είμαστε σε κρίση, κύριε Τζανάκη. Κρούτε τον κόδωνο ότι μπήκαμε σε κρίση τώρα πάλι. Από τις 20 του μηνός, θυμάμαι, είχα μιλήσει μετά τη ΔΕΛΤΑ μετάλλαξη ότι δεν πρέπει να μας απασχολεί το κύμα του φθινοπόρου, αλλά το κύμα μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό θα πρέπει να αναστείλουμε, αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Το οποίο λέτε ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των νοσηλιών. Θυμίζω, χθες είχαμε 177, αν δεν κάνω λάθος, διασωληνωμένους. Δηλαδή, θα δούμε πάλι νούμερα στο 500, στο 600, στο 700 και θα πιέζεται πάλι το σύστημα υγείας. Από τη στιγμή που θα αυξηθούν τα κρούσματα, μετά από δύο εβδομάδες, θα δούμε τους δείχτες αυτούς να πιέζονται προς τα πάνω. Πρώτα θα αλλάξουν οι νοσηλίες. Θα δούμε λοιπόν αυτή τη βδομάδα πού θα πάμε από πλευράς νοσηλιών. Mm-hmm. Θα επιπεδωθούν νοσηλίες και θα αρχίζουν να αυξάνουν. Μέχρι στιγμής δεν παρατηρούμε αυτό το πράγμα. Επίσης, οι θάνατοι και οι διασωληνώσεις, θα δούμε την κίνησή τους, την επίπτωση δηλαδή των αυξημένων κρουσμάτων, mm-hmm, μετά τις 2-3 εβδομάδες. Θέλω να ελπίζω ότι ο καλός καιρός αφενός, αφετέρου το εμβολιαστικό ποσοστό που προσεγγίζει σιγά σιγά το 40%, αν βάλουμε και τη φυσική ανοσία, υπολογίζω ότι το τείχος ανοσίας είναι μεταξύ 35% και 40% τώρα, ναι, θα είναι αναστατικοί παράγοντες, τουλάχιστον στους σκληρούς πανδημικούς δείκτες, που είναι οι νοσηλίες, οι διασωληνώσεις, ναι, και οι θάνατοι. Άρα λέτε ότι μπορεί να έχουμε πολλά κρούσματα, αλλά να μην έχουμε βαριές νοσηλίες και διασωληνώσεις. Και θανάτους. Ακριβώς αυτό παρατηρήθηκε και στην Πορτογαλία, αυτό παρατηρήθηκε και στη Μεγάλη Βρετανία. Και σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να μην έχουμε πολύ εκτεταμένα μέτρα απομόνωσης. Μεγάλες κουβέντες δεν χρειάζεται να λέμε. Κύριε Μανολόπουλε, τι λέτε εσείς? Ανησυχητικά αυτά που μας λέει ο κ. Τζανάκης. Ναι, συμφωνώ. Με ξαφνιάζει λίγο το γεγονός ότι έχουμε μια τέτοια αναζωοπήρωση κρουσμάτων. Δεν περίμενα τόσο γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι να φτάσουμε σε τέτοιο διπλασιασμό και από ό,τι προβλέπεται, ίσως και περαιτέρω αύξηση. Τώρα, ένα σημείο που πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί είναι αν όντως θα έχουμε και αντίστοιχα μεγάλη αύξηση των νοσηλιών και των θανάτων. Υπάρχει ελπίδα ότι
κάποια από αυτά τα κρούσματα μπορεί να είναι μεταξύ αυτών που έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου, που έχουν του AstraZeneca, που ξέρουμε ότι η προστασία είναι γύρω στο 60% και όταν κάνουν και τη δεύτερη έχουν κάνει τη μεγαλύτερη. Άρα σε αυτή την περίπτωση αυτά τα άτομα δεν θα νοσήσουν σοβαρά, δεν θα εισαχθούν στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν ελπίζω ότι αυτή η αύξηση των κρουσμάτων δεν θα αντανακλάσει σε αντίστοιχη αύξηση εισαγωγών στα νοσοκομεία, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα μιλάμε για κύμα, αλλά νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε κύμα. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι ανησυχητικό και είναι ακόμα πιο ανησυχητικό γιατί υπάρχει γενική αίσθηση γύρω μας ότι τελειώσαμε με τη μάσκα, τελειώσαμε με τα μέτρα, τελειώσαμε με τον κορονοϊό και πάμε τώρα διακοπές να πάρουμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος που αποτελεί τη χειρότερη βάση για να έχουμε αυτές τις αναζωπηρώσεις τις μεγάλες που... Άρα κύριε Μανολόπουλε, δεν πρέπει να τελειώσουμε ούτε με τη μάσκα, ούτε με τα μέτρα, ούτε με τις αποστάσεις, ούτε με τίποτα. Υπάρχει αυτή η παρανόηση το ότι η Επιτροπή ανέστειλε την απαγόρευση, μάλλον την επιβολή της μάσκας, δεν σημαίνει ότι είπε μη βάζετε μάσκα. Είπε απλώς δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προφανώς όλοι ξέρουμε τώρα σε ποιες συνθήκες, σε ποιες καταστάσεις πρέπει να φοράμε τη μάσκα. Η μάσκα πρέπει να την έχουμε πάντα μαζί μας, σαν αξεσουάρ. Και όταν είμαστε σε καταστάσεις συνωστισμού, σε καταστάσεις που γνωρίζουμε πια όλοι ποιες είναι αυτές που μπορεί να έχουμε μετάδοση, πρέπει να την χρησιμοποιούμε. Άρα σε καμία περίπτωση δεν έχουμε τελειώσει με τη μάσκα. Και με όλα τα άλλα μέτρα αποστάσεων που ξέρουμε. Κύριε Μανολόπουλε, AstraZeneca 2 δόσεις, Pfizer 2 δόσεις, Moderna 2 δόσεις προστατεύουν από τη Δέλτα σε ικανοποιητικά ποσοστά. Ναι, οι δύο δόσεις αυτών των εμβολίων και της Johnson & Johnson μετά και τα δεδομένα προστατεύουν ικανοποιητικά σε ποσοστό πάνω από 85-90 ανάλογα με το εμβόλιο. Άρα για τους εμβολιασμένους αυτή η αναζωπήρωση δεν είναι πρόβλημα ουσιαστικό με την έννοια ότι μπορεί να βρεθούν στο νοσοκομείο. Ναι. Είναι για τους, για τους μη εμβολιασμένους. Και ένα άλλο θέμα, κύριε Μανολόπουλε, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τέλος πάντων, από το 1,5 χρόνο που καλύπτουμε και εμείς δημοσιογραφικά την εμπειρία, θεωρώ προσωπικά ότι είναι το σημαντικότερο. Έρχεται το φάρμακο. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μπορεί τέλος του χρόνου να έχουμε το φάρμακο εναντίον του κορονοϊού στα σπίτια μας. Κοιτάξτε, φάρμακα εναντίον του κορονοϊού έχουμε ήδη κάποια που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο σε διάφορες βάσεις της νόσου. Ευρέως χρήσης εννοώ. Πράγματι, ένα φάρμακο που να είναι εύκριστο και σχετικά φθηνό και να χορηγείται νωρίς μετά τη θετικοποίηση του ατόμου και να προλαμβάνει την εξέλιξη της νόσου και την ανάγκη νοσηλείας. Αυτό δεν το έχουμε και αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν, το ελπιδοφόρο είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 σκευάσματα από διαφορετικές μεγάλες εταιρείες που έχουν ξεκινήσει κλινικές μελέτες φάσης 1. Μάλιστα, η Αμερικανική κυβέρνηση πρόσφατα, πριν από 10 μέρες περίπου, έδωσε 3 δισεκατομμύρια δολάρια ακριβώς για την επιτάχυνση αυτών των κλινικών μελετών. Αν λοιπόν φανούμε τυχεροί, όπως και με το εμβόλιο, με αυτές τις ουσίες, ίσως κάποια από αυτά πριν το τέλος του χρόνου να ολοκληρωθούν οι κλινική μελέτη που το υποστηρίζει, να είναι θετικό και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά πάντα με τους εμβολιασμούς. Αυτό θα είναι ένα φάρμακο για τα άτομα που δεν μπορούν, δεν κάνουν ανοσία ή δεν μπορούν να εμβολιαστούν και γίνονται θετικοί, να τους χορηγείται για να προλαβαίνει την νόσο. Πριν πάμε στον κύριο Τζανάκη, κύριε Μανολόπουλε, θα χρειαστεί επαναληπτική δόση για όλα αυτά τα εμβόλια που έχουμε κάνει, είτε είναι μόνο δοσικά είτε με δύο δόσεις? Οι ενδείξεις μέχρι τώρα είναι ότι δεν θα χρειαστεί για τους περισσότερους από εμάς που έχουν εμβολιαστεί. Πιθανόν αυτό που διερευνάται ως πιθανό σενάριο είναι σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων οι οποίοι έχουν κάνει χαμηλή ανοσιακή απόκριση. Μπορεί να ενισχύσουμε την ανοσία τους με μια ενισχυτική δόση. Αυτό θα το πολύ σύντομα θα έχουμε απαντήσει. Και κάποιες χώρες, ήδη η Αγγλία, ας πούμε, δοκιμάζει τέτοια. Κύριε Τζανάκη, ολοκληρώνοντας, το μοντέλο που λέει τα περισσότερα κρούσματα, πού φτάνουν? Αυτή τη στιγμή, αυτή τη βδομάδα, μπορούμε ίσως να προβλέψουμε. Θέλουμε μερικές μέρες ενσωμάτωσης πραγματικών στοιχείων για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί το μοντέλο και να μας δώσει έτσι μια μεγαλύτερη αξιοπιστία στις προβλέψεις μας. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Λόγω του ότι είμαστε σε ένα τελείως καινούριο περιβάλλον επιδημιολογικό, τόσο από πλευράς βλαπτικών παραγόντων, όπως είναι το στέλεχος Δέλτα. Φοβάστε, κύριε Τζανάκη, είστε αγχωμένος και μας αγχώνετε, πρέπει να σας πω, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχετε πέσει πουθενά έξω. Πρέπει να το πούμε αυτό, ο μοντέλος σας δεν έχει κάνει λάθος. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Από τη μία μεριά έχουμε βλαπτικούς παράγοντες όπως είναι το στέλεχος Δέλτα που είναι πολύ μεταδοτικό. Από την άλλη μεριά μην ξεχνάμε ότι έχουμε το υπερόπλο των εμβολιασμών και έχουμε ένα τείχος μέχρι στιγμής 40% συν τον καλό καιρό. Αυτοί οι δύο παράγοντες αντιμάχονται αυτή τη στιγμή. Εάν προσέξουμε και διορθώσουμε ορισμένα πράγματα ακόμα, ίσως
μπορέσουμε να συγκρατήσουμε σε διαχειρίσιμο επίπεδο τα κρούσματα και ας ελπίσουμε, όπως είπε και ο κύριος Μανολόπουλος, ότι αυτά τα κρούσματα δεν θα δώσουν νοσηλείες, εξωγνώσεις και θανάτους. Αλλιώς θα πάμε σε μέτρα, κύριε Τζανάκη. Αλλιώς πρέπει να πάμε σε μέτρα, να κλείσουμε περιοχές, να κάνουμε lockdown. Αυτό ακριβώς είπα, διότι ακούω από το πρωί διάφορους που λένε τέρματα lockdown κλπ. Μη λέμε μεγάλες κουβέντες. Τα πάντα εξαρτώνται από το πόσο, πόσο καλά θα πάμε υγειονομικά. Μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, κύριε. Γεια σας, κύριε. Ευχαριστώ πολύ.